Θα αφήσουμε λοιπόν τα της πολιτικής σκηνής και του ΠΑΣΟΚ, θα τα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Τώρα θα περάσουμε στον αθλητισμό, εκεί όπου είχαμε, ευτυχώς υπήρχαν και κάποιες αισιόδοξες ειδήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου για την ευρύτερη περιοχή μας και με την διεξαγωγή του ημαραθωνίου Μιχάλης Κούσης, αλλά βεβαίως και με την νέα τεράστια επιτυχία του Πανετολικού κόντρα στην ΑΕΚ, μια τεράστια νίκη που οδηγεί πλέον τον κόσμο της ομάδας να κάνει όνειρα, να έχει βλέψεις και απαιτήσεις, αν θέλετε, για το κάτι παραπάνω. Περισσότερο ωστόσο θα πούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υπηρετήσει αυτήν την ομάδα από πάρα πολλά πόστα και σίγουρα χάρηκε και εκείνος πάρα πολύ για αυτήν την εξέλιξη. Ο λόγος για τον Γιάννη Νταλακούρο, τον οποίον και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Coach, καλησπέρα. Χαίρετε κύριε Μάζη, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολύ καλά. Νομίζω είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι σε προηγούμενες εβδομάδες, μετά από αυτό το θετικό σερί που έχει χτίσει ο Πανετολικός και μάλιστα απέναντι σε ομάδες που εκ πρώτης όψεως δεν περίμενε κανείς εύκολο ότι θα πάρουμε βαθμό ή βαθμούς, καλύπτοντας νομίζω οριστικά την αρχική ήττα από τη Λαμία, η οποία ήταν και θέμα ατυχίας. Καταρχήν θα ήθελα να πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο για τον Μιχάλη Κούση, για το δρόμο, για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και οι άνθρωποι που το επαιρετούν, όλοι που τρέξανε και αυτοί που διοργανώνουν έτσι όλη αυτή την όμορφη κατάσταση. Από εκεί και μετά τώρα όσον αφορά για τον Πανετολικό μας, η αλήθεια είναι με λίγα λόγια έτσι όπως την περιγράφεται, έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Είναι χαρά νομίζω για όλο τον κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο και αγαπάει και τον Πανετολικό, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω ότι τέτοιες νίκες και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή νίκη η οποία κατά ένα μεγάλο ποσοστό την άξιζε ο Πανετολικός, θεωρώ ότι σε εδραιώνουν έτσι, σε κάνουν μια πολύ αγαπητή ομάδα στον κόσμο και στο δικό μας κόσμο εδώ της Ερτολοακαρνανίας, αλλά νομίζω και γενικότερα. Πράγματι, είναι από τα αποτελέσματα που σίγουρα σου δίνουν το δικαίωμα να ζητάς ακόμη περισσότερα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά τον αποκλεισμό από τον Όφη στο Κύπελλο, υπήρξε μια πίκρα, υπήρχε στεναχωρία και λογικό και επόμενο, διότι η ομάδα μας θα μπορούσε, όπως φάνηκε εκ των υστέρων, να φτάσει φέτος ακόμη και σε έναν τελικό που θα ήταν ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα από το περσινό. Όμως έρχεται λίγες μέρες αργότερα η νίκη επί του Όφη στο πρωτάθλημα και αρκετοί παίχτες βγήκαν και είπαν «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, πάμε να κερδίσουμε και την ΑΕΚ». Θεωρήθηκαν λίγο υπερβολικές αυτές οι δηλώσεις, αλλά εκ του αποτελέσματος ξανά δικαιώθηκαν όσοι το πίστεψαν και δεν περιορίστηκαν στη θεωρία ότι είμαστε το outsider, είναι το φαβορί, μάλλον θα χάσουμε. Όχι. Έκαναν την προσπάθειά τους και επιβραβεύτηκαν. Κοιτάξτε να δείτε τι πιστεύω. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει μια σφραγίδα πάνω της. Και δεν το λέω για να κολακεύσω τον coach, το λέω γιατί πραγματικά είναι η άποψή μου. Έχει τη σφραγίδα του κυρίου Πετράκη. Και τι εννοώ με αυτό? Έχει την ωριμότητα, την εμπειρία, τη σιγουριά, την ηρεμία αυτού του ανθρώπου και όλα τα, και το αγωνιστικό πλάνο αυτού του ανθρώπου. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν προσδώσει στην ομάδα και στους παίχτες μία σιγουριά και ένα πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες καλό είναι να γίνονται και με μέτρο βέβαια, γιατί είναι αρχή ακόμα του πρωταθλήματος και έχουμε δρόμο μπροστά. Σίγουρα. Αλλά είναι καλό όμως να το βλέπουν εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι όλη αυτή η εικόνα αυτού του ανθρώπου και των συνεργατών του. Και όταν λέω και των συνεργατών του, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είδα και μια ομάδα η οποία σε όλα τα δεύτερα ημίχρονα ανεβάζει στροφές, παρά βλέπω ότι ξέρεις σε κάτι μπορεί να ειστηρεί με τον αντίπαλο. Και αν δείτε
πολλά από αυτά τα δεύτερα ημίχρονα που έχει κάνει είναι πολύ καλύτερος από τον αντίπαλό του. Ειδικά στον Όφη και στο μάτς του Κυπέλου, αλλά και πολύ περισσότερο στο μάτς του πρωταθλήματος, ήταν μεγάλη η διαφορά. Όπως φάνηκε και προχθές για την ομάδα μας. Οπότε λοιπόν όλο αυτό το team και ο κύριος Πετράκης δίνοντας αυτές τις αρετές του στην ομάδα, νομίζω ότι τις δίνει αυτή την εικόνα και μας δίνει και εμάς τον κόσμο αυτή την ελπίδα ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Και η αλήθεια όμως είναι ότι είναι ποδόσφαιρο, είναι αρχή της χρονιάς. Σίγουρα. Και πρέπει να βλέπουμε έτσι όρημα τα πράγματα, βήμα-βήμα. Έτσι, ακριβώς. Και να πούμε ότι τώρα έρχεται και μία διακοπή, κύριε Νταλακούρα, η οποία, ξέρετε, αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι μια ομάδα που έχει ρυθμό, έχει θετικά αποτελέσματα, της κόβει λίγο το ρυθμό. Ωστόσο, ο κύριος Πετράκης το είδε διαφορετικά και λέει ότι ίσα-ίσα αυτή η διακοπή θα μας δώσει το χρόνο να ηρεμήσουμε, να χαρούμε μεν για το τι έχουμε κάνει ως τώρα, αλλά να ηρεμήσουμε ταυτόχρονα για να μην χαθεί η μπάλα και να συνεχίσουμε να βαδίζουμε με το στόχο μας κάθε φορά. Χαίρομαι πολύ που το είπε έτσι με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι και αυτό μια προσπάθεια από τον coach να βάλει τα πράγματα σε έναν ακόμα καλύτερο δρόμο από αυτόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι πολύ αν το είπα αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε βεβαίως ότι είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο ακόμη και οι λεγόμενες πιο αδύναμες ομάδες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπουμε τον Πανσεραϊκό και τον Λεβαδιακό να είναι στις τελευταίες θέσεις, όμως δεν είναι τεράστιες οι διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν group-group, δηλαδή είμαστε εμείς με τον Όφη, ακολουθεί ο Αστέρας με τον Παναθηναϊκό. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Γενικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα πάει μακριά, δηλαδή λέγαμε εδώ και χρόνια ότι ένας μέσος όρος παραμονής είναι γύρω στους 30 βαθμούς. Αν συνεχίσουμε με αυτά τα δεδομένα, κύριε Νταλακούρα, θα ξεφύγει ο μέσος όρος? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχει ανεβεί το επίπεδο των ομάδων σε όλους τους τομείς και γι' αυτό βλέπουμε παιχνίδια τα οποία έρχονται αποτελέσματα που μας προξενούν έτσι και λίγο, πώς να το πω, λίγο εντύπωση με την έννοια όπως κέρδισε αυτός. Mm-hmm. Το βλέπετε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι γιατί όλες οι ομάδες έχουν τα καλά τους και γι' αυτό το λόγο με βλέπετε και εμένα λίγο έτσι συγκρατημένο, ότι χρειάζεται να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι την κατάσταση, γιατί όλα τα παιχνίδια έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και τα δικά τους χαρακτηριστικά σε αυτή την κατηγορία. Οπότε λοιπόν είδατε ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή η ομάδα του Πανετολικού μπορούσε να χάσει από τη Λαμία. Δεν νομίζω. Παρότι είχε το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο διάστημα ο Πανετολικός και όμως ήρθε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται σύνεση, να βλέπουμε τα παιχνίδια ξεχωριστά, να μπαίνουμε στο γήπεδο πιστεύοντας ότι κάθε Κυριακή παίζουμε με μια πολύ σημαντική ομάδα και πρέπει να δώσουμε το είναι μας για να κερδίσουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα, ειδικά με τους διπλούς αγώνες με τον Όμφη, με την ΑΕΚ, με τον Ατρόμητο κτλ., δεν μας έκανε να νιώσουμε ότι μπορούμε να πάρουμε αυτού του είδους τα αποτελέσματα, τα οποία όμως πλέον βάζουν την ομάδα σε άλλη βάση, κακά τα ψέματα. Θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια έναν Πανετολικό που μετά τις 5, 6, 7 πρώτες αγωνιστικές σπάνια είχε πάνω από 5-6 βαθμούς και τώρα έχει 11, πράγμα που μας κάνει σε συνδυασμό και με το πρόγραμμα να αισιοδοξούμε. Σίγουρα αισιοδοξούμε, αυτό είναι ο αθλητισμός, να κοιτάς και λίγο πιο ψηλά κάθε φορά, έτσι είναι αυτού του επίπεδου ο αθλητισμός. Νομίζω και σε μένα δίνει αυτή τη μικρή την αισιοδοξία, αλλά πάλι, χωρίς να θέλω να λέμε μεγάλες κουβέντες έτσι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με μια ηρεμία και με ένα μάτι καθημερινό πάνω στον αντίπαλο που έχουμε την Κυριακή. Γιατί επιμένω ότι κάθε παιχνίδι έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και πρέπει να είναι κατάλληλα τα παιδιά προετοιμασμένα στο μυαλό τους, να είναι το μυαλό τους εκεί
για να δώσουν το είναι τους να πάρουν το κάθε παιχνίδι που έχουν, μπροστά τους. Έτσι. Έχει δώσει ο κύριος Πετράκης αυτή τη σιγουριά που σας είπα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στην ομάδα και νομίζω ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να τα καταφέρνουμε. Μακάρι, μακάρι, αλλά όπως είπατε και εσείς, βήμα-βήμα, γιατί όπως κερδίσαμε μεγάλα παιχνίδια, να χτυπήσω ξύλο, δεν αποκλείεται μπάλα, είναι, παίζουν και οι αντίπαλοι. Έτσι ακριβώς. Και είναι κρίμα από εκεί που είμαστε στον ουρανό να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Έτσι. Χρειάζεται και μια ωριμότητα από όλους εμάς έξω από την ομάδα, mm-hmm. από τους φιλάθλους, τους δημοσιογράφους, όλους αυτούς που είμαστε γύρω από την ομάδα. Σωστά. Για να μπορέσουμε να τη στηρίξουμε αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω για την πορεία και γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι έχουμε συμμετοχή όλοι μας σε μια πορεία που έχει μια ομάδα. Αν έρθει ένα κακό αποτέλεσμα ή όποτε ήρθε, να μην είμαστε όλοι down ή να είμαστε στα κάτω μας εντελώς. Να βλέπουμε κάποια θετικά πράγματα που είχε. Πράγματι, η ομάδα. Πράγματι. Κάτι τελευταίο για το γεγονός ότι παρά τις, δηλαδή το καλοκαίρι δόθηκε η αίσθηση ότι ο Πανετολικός αποδυναμώνεται και εν μέρει αυτό είχε βάση. Όμως τα αποτελέσματα και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα προς το παρόν δεν δείχνουν ότι έχει βγει ζημιωμένη. Δηλαδή και κάποια συμβόλαια πολύ μεγάλα δεν υπάρχουν πλέον. Το budget ομολογουμένως είναι από τα μικρότερα της κατηγορίας, όμως η δουλειά είναι αυτή που έχει φέρει άλλου είδους αποτελέσματα πολύ καλύτερα από ό,τι είχαμε σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους. Θέλετε να προσθέσω κι εγώ κάτι σε όλο αυτό που σε όλη αυτή την ωραία έτσι πρόταση την οποία κάνατε και λέτε τη σκέψη σας. Είναι ακριβώς έτσι. Και θα μου επιτρέψετε να δώσω πάλι τα εύσημα, επειδή και εγώ είμαι προπονητής και ξέρω την προσπάθεια που γίνεται σε έναν προπονητή για να φτιάξει ένα τέτοιου είδους ομάδα. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η ομάδα έχει τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου που ηγείται αυτή τη στιγμή στο αγωνιστικό κομμάτι και βεβαίως όλων των άλλων, έτσι δεν το σίγουρα, συζητώ σίγουρα. Γιατί η διοίκηση, ο προπονητής και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα, το team και όλα τα υπόλοιπα για να βλέπουμε μια εικόνα από μια ομάδα έτσι. Αν και νομίζω ότι στην αρχή όλοι μας λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν το επίπεδο των παικτών είναι το ίδιο με την περσινή κατάσταση, ίσως πιστεύαμε ότι δεν ήτανε. Mm-hmm. Νομίζω τώρα όμως βλέποντας και 2-3 νέα παιδιά που ήρθανε τώρα στο τέλος, που ένας ο Χαφ και κάποιοι άλλοι, νιώθω ότι ισορρόπησε το πράγμα. Ισορρόπησε έτσι η κατάσταση και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα μπορέσουν να δώσουν πολύ περισσότερα και αυτά τα παιδιά. Αυτή την αίσθηση μου αφήνουνε. Βλέποντάς τας να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Μακάρι, γιατί και η πόλη και ο νομός το ξέρετε πολύ καλά και το έχετε αισθανθεί άμεσα και εσείς. Ζει και αναπνέει για τον αθλητισμό, ζει και αναπνέει για τον Πανετολικό. Και αυτό το οποίο γίνεται σε συνάρτηση και με την καλή πορεία που έχει η ανδρική ομάδα και στα υπόλοιπα τμήματα, θα φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο γενικότερα στον αθλητισμό. Όχι μόνο ζει και αναπνέει. Επειδή άκουσα προηγουμένως είχατε ρεπορτάζ περί πολιτικής έτσι κατάστασης, ο Πανετολικός είναι ένα από τα, πώς να το πω, από τα του νομού μας αυτή τη στιγμή και γινόμαστε λίγο ευρύτερα έτσι γνωστοί και ασχολείται ο κόσμος με μας. Μακάρι και σε άλλους τομείς, υπάρχουν βέβαια, αλλά ακόμα περισσότερο να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο για να μπορεί ο νομός μας να ζει και να έχει περισσότερα έτσι καλά γύρω του. Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Είδαμε, μιας και μου δίνετε και εσείς μια πάσα, είδαμε και σε προεκλογικούς ρυθμούς αρκετοί από τους υποψήφιους να επισκέπτονται την ΠΑΕ Πανετολικός, να συζητούν για τις εγκαταστάσεις, για την δουλειά που έχει γίνει από όλους τους ανθρώπους. Είδαμε λοιπόν πως έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και σε αρκετούς ανθρώπους της πολιτικής σκηνής αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και από τον Φώτη Κοστούλα αλλά και από τους υπόλοιπους ανθρώπους που τρέχουν καθημερινά αυτόν τον οργανισμό. Εύχομαι να μάθανε κάτι καλό, να πήρανε κάποια καλά πράγματα που έχουμε εδώ και να τα εφαρμόσουν αν ποτέ βρεθούν στην εξουσία. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και εύχομαι να έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε πολύ σύντομα με ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες για την ομάδα μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.